Οι εργασίες των πρώην σκουπιδότοπων ξεκίνησαν με πολλές δυσκολίες. Πρόκειται για έναν χώρο που προσπαθούν να διαμορφώσουν συνεργεία του Δήμου, αλλά όπως φαίνεται και στην εικόνα, Ρωμά ψάχνουν για σκουπίδια μπροστά στις μπουλντόζες και ελοχεύει ο κίνδυνος ατυχήματος. Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία προχθές, χωρίς όμως να υπάρξει συμμόρφωση. Πολύ ωραία. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ήταν σκουπιδότοπος και βλέπω το φτιάχνουν. Πολύ ωραίο. Είναι τεράστιο. Πάει από πάνω. Φαίνεται όλη η Πάτρα, η νότια τουλάχιστον. Τεράστιο. Εδώ πέρα ήταν λόγκος όλο. Ναι, εδώ πέρα θα γίνει τεράστιο. Θα έχει 4 πατώματα από εδώ, από εκεί, πάνω, πιο κάτω. Δεν είναι τρομερό αυτό εδώ για την Πάτρα. Πολύ δύσκολη, γιατί είναι δύο από τα προβλήματα. Το ένα ήταν πολλά τα μπάζα, σκουπίδια ανακατεμένα και όλα αυτά, ο χώρος εγκατελειμμένος. Και ένα δεύτερο πρόβλημα είναι με τα τσιγκανάκια. Τα παιδιά αυτό έχουν μάθει να κάνουν, αλλά υπάρχει κίνδυνος. Εδώ μπαίνουν μέσα στις ελπίστρες τα μηχανήματα και κινδυνεύουμε να πάθουμε ατύχημα. Μας καθυστερούν πάρα πολύ. Όσες φορές ήρθε η αστυνομία, τα εξαφανιστήκαν. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι. Τα αφήνουν οι μεγάλοι. Αυτό έχουν μάθει να κάνουν, αυτό κάνουν. Οι κάτοικοι είναι ικανοποιημένοι από την εξέλιξη των εργασιών και ελπίζουν να ολοκληρωθούν σύντομα. Πρόκειται για ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή. Έγινε μια θετική προσπάθεια από την πλευρά του Δήμου. Εδώ να τονίσουμε ότι ανάλογη προσπάθεια είχε γίνει όταν είχε φύγει ο σκουπιδότοπος από την περιοχή, όπου είχε αναπλαστεί ένα κομμάτι της όλης περιοχής. Δυστυχώς όμως, επί Δημαρχίας Καράβολα, οι επόμενες δημοτικές αρχές τον χώρο δεν τον προστατεύσανε, δεν ποτίστηκε το γκαζόν που είχε γίνει και έτσι ξανά έγινε στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί η πρόταση των φορέων και η διάθεση που δείχνει να έχει η δημοτική αρχή, είτε είναι αυτή είτε οι επόμενες, γιατί είναι σε συμφωνία όλων των δημοτικών παρατάξεων, να δημιουργηθεί εκεί ένα μεγάλο μητροπολιτικό υπερτοπικό πάρκο, όπου θα έχει να κάνει όχι μόνο τοπικά με την περιοχή, αλλά συνολικά για όλη την πόλη. Σε κοινή ανακοίνωση, ωστόσο, ΡΑΠ Ανθρώπινη Πόλη και αγωνιζόμενοι πολίτες αφενός μεν χαιρετίζουν την απόφαση να καθαριστεί ο χώρος, αφετέρου όμως ρωτούν γιατί καθυστέρησε τόσο, αφού εδώ και ένα χρόνο η ΕΤΑΔ ενημέρωνε γραπτά το Δήμο ότι δίνει την άδεια να καθαριστεί. Γιατί 9 μήνες τώρα η Δημοτική Αρχή απέκρυψε έγγραφο της ΕΤΑΔ, το οποίο απάντηκε σε διαμαρτυρίες των κατοίκων για καθαρισμό του χώρου και έλεγε καθαρίστε τον στο Δήμο και πέστε μας τα έξοδα να πληρωθούν και από το ταμείο της ΕΤΑΔ. Ακόμη δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Θεωρούμε βέβαια σε κάθε περίπτωση ότι αυτό που έγινε το Σάββατο με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με όλους τους κατοίκους και τους συλλόγους της περιοχής είναι ένα πρώτο βήμα. Σήμερα απαιτείται η κυβέρνηση να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που είναι η απόδοση του χώρου. Δεν χρειάζονται ούτε επικοινωνιακά τρίκ, ούτε ταζανιές. Ζητούν επίσης να κατατεθεί σχέδιο μελέτης ανάπλασης για να παραχωρηθεί η χρήση του παλιού σκουπιδότοπου που για 40 χρόνια δέχθηκε τα σκουπίδια της πόλης.